Και θα τα πούμε. Γιατί, ναι, πρέπει να καλημερίσω τον αγαπημένο μου, την πιο γλυκιά καλημέρα. Ε, αντιλαμβάνεσαι. Αντιλαμβάνω, ναι, από Θεσσαλονίκη. Ε, βεβαίως, από εκεί ψηλά. Από εκεί ψηλά, λίγο πιο ψηλά ακόμη από τη Θεσσαλονίκη. Παπα Χρήστος μου, πού είναι, είναι μαζί μας. Παπα Χρήστο μου. Αρθέ μου, καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι κάνετε? Σε όλους. Καλημέρα, Λιβάκη μου. Καλημέρα, Κύπρος. Πώς είστε, Παπαχρήστο μου, πώς είστε? Πάρα πολύ καλά, Καρδούλα μου. Πάρα πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ, παλεύουμε εδώ. Δεν έχει χιόνι. Μαλάκωσε ο καιρός, οπότε περνάμε και εμείς ωραία. Θα μπαίνει σιγά-σιγά η άνοιξη. Σιγά-σιγά έτσι, από μακριά τη βλέπουμε, ναι, γιατί ναι, ακόμη στο χειμωνιάτικο μήνα είμαστε. Ο Φεβρουάριος είναι χειμωνιάτικος μήνας, ναι, να μην το ξεχνάμε. Ναι. Αλλά δεν είμαστε κάσχημα, καλά είμαστε. Μάλιστα, και εμείς μια χαρά εδώ, συνεχίζουμε. Ανυπομονούμε κάθε φορά να σας μιλήσουμε. Να δούμε το χαμόγελό σας. Πού το χαμόγελό σας? Και σύντομα να έρθω Κύπρο. Σύντομα, σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε με μεγάλη μας χαρά. Ίσως και να έρθω και αρχές Μαρτίου. Μαρτίου? Τώρα? Ναι. Α, αυτή είναι έκπληξη. Αλήθεια? Αλήθεια το λέτε? Χθες το βράδυ είμαστε κλειμένοι σε ένα μεγάλο συνέδριο που θα γίνει ευρωπαϊκό. Και μάλλον θα είμαι και εγώ. Δεν το πιστεύω. Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Αλήθεια, δεν το ήξερα ούτε εγώ, αγαπημένη μου φίλη, δεν το ήξερα. Αν και μιλώ εγώ εκτός από τον τηλεοπτικό χρόνο που έχουμε εδώ με τον Παπαχρήστο μου, μιλάμε. Και δεν το ήξερα, πραγματικά. Και αυτό είναι έκπληξη για μένα και χαίρομαι πάρα πολύ. Και για μένα έκπληξη. Άντε, σας περιμένω. Ωραία, θα κάνουμε πράγματα στην Κύπρο. Θα κάνουμε πολλά πράγματα. Ναι. Έχω αγαπήσει πολύ την Κύπρο. Εννοείται. Και σας περιμένω με μεγάλη μου χαρά. Ωραία. Εσύ καλά είσαι? Εγώ καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαι, ναι. Καλά είμαστε, εντάξει. Καλά. Προσπαθούμε... Να γελάει η καρδούλα σου και να στέλνει χαρά και χαμόγελο σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι. Και χαίρομαι έτσι που βλέπω τον ήλιο λίγο περισσότερο αυτές τις μέρες. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Εσείς έτσι κι αλλιώς νωρίς θα αρχίσετε και τα μπάνια σας εκεί. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμη και για μας, είπαμε, χειμωνιάτικος είναι ο Φεβρουάριος, αλλά εντάξει. Εάν μας κάνει καλό καιρό, μπορεί από τον Απρίλη να αρχίσουμε. Είπα σήμερα, ναι. Επειδή με αυτή την τηλεοπτική σειρά που άρχισε στο Μέγκα, εδώ, με τον Γέροντα Παΐσιο, έγινε ένας πραγματικά σεισμός. Περίμενα ότι θα έχει ανταπόκριση, ότι θα έχει απήχηση, λίγο θα κινητοποιήσει κόσμο. Αλλά το ότι θα γίνει τόσο μεγάλος χαμός δεν το περίμενε. Και είναι κάτι υπέροχο αυτό για έναν Άγιο, όπως έγινε και πριν από λίγο καιρό με το έργο που παίχτηκε ως κινηματογράφος με τον Άγιο Νεκτάριο. Ναι. Και στην πόλη μας εδώ και σε όλη την Ελλάδα. Αλλά τώρα και με τον Γέροντα Παΐσιο βλέπω πραγματικό ενδιαφέρον και από παιδιά και από νέους. Και είναι αυτό ένα πολύ σημαντικό και παρήγορο κομμάτι, ότι τέτοια θέματα, τέτοια έργα μιλάνε στις καρδιές των ανθρώπων και κυρίως των νέων. Και θυμήθηκα πολλά τον Γέροντα Παΐσιο, διότι είχα την τύχη να το ζήσω από κοντά. Να κατάγω από Κόνιτσα, να ζήσω από νωρίς την οικογένειά του, να είναι συμμαθήτριά μου μια καθασάρκα νησιά του στο ίδιο τμήμα, στο ίδιο σχολείο, στην ίδια παρέα, να καλλιεργώ μαζί με τον αδερφό του τον μεγάλο τα χωράφια του στα πατρικά, γιατί είχε γεράσει ο παππούς και μου λέει αν δεν με βοηθήσεις θα τα αφήσω. Λέω, τι λες, μωρέ, γνωγία μπροστά μας εδώ, να καλλιεργήσουμε και να πηγαίνουμε σε εκείνη την καλύβα που έφτιαξαν όταν ήρθαν πρόσφυγες από εκείνα τα μέρη. Και θυμάμαι και εγώ αυτές τις μέρες βλέποντας το έργο, πόσο τυχεροί είμαστε που υπήρξε αυτός ο παππούλης.
υπήρξε ο Γέροντας Παΐσιος. Και ο Γέροντας Παΐσιος δεν υπήρξε μόνο, υπάρχει και σήμερα στην καρδία των ανθρώπων. Και μου έρχονται, ελπιδάκι μου πολύ, και μου διηγούνται ιστορίες και ιστοριούλες. Χθες τον είδα στον ύπνο μου και μου είπε αυτό. Ο άλλος τον ένιωσα στη ζωή μου και μου έφτιαξε αυτό, με βοήθησε σε αυτό, με βοήθησε σε αρρώστια, σε πρόβλημα, σε άγχος, σε τούτο σε εκείνο. Και θυμήθηκα ότι όταν πηγαίναμε στο καλύβι του να τον δούμε, και ξέρεις την πρώτη φορά που εγώ πήγα στο καλύβι του, με φώναξε με το όνομά μου και εμένα και του φίλου μου που ήμασταν μαζί, χωρίς να μας έχει ξαναδεί, χωρίς να το έχουμε πει, χωρίς τότε να υπήρχαν τα κινητά τηλέφωνα και να μπορούμε να επικοινωνούμε οι άνθρωποι. Ο ίδιος δεν είχε ούτε ρεύμα ούτε τηλέφωνο, όπως και σχεδόν πολλά πράγματα στο Άγιον Όρος από αυτά δεν υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Δεν υπάρχει ιδέα στο Άγιον Όρος. Και όταν μας είδε, λέει καλώς το στέριο μου και το Χριστάκι μου. Έμεινε ο φίλος μου. Τι λες ρε, μου λέει. Δεν πάω εγώ πάνω, άσε, δεν πάω να τον δω. Δεν. Του λέω πάμε και. Μα το είπες ότι θα δούμε. Όχι. Τότε πώς μας ξέρει. Και όμως ο ίδιος μας ήξερε και συνήθως καθέναν που το σύμφωνε τον ήξερε. Ξέρεις οι Άγιοι, ελπιδάκι μου, ξέρουν από μακριά πολλά πράγματα. Ξέρουν πράγματα που εμείς καμιά φορά χρειάζεται να τα δούμε ή να τα ακούσουμε για να τα μάθουμε. Αυτοί τα βλέπουν μέσα από την καθαρότητα της καρδιάς τους. Θα κάνω μια παρένθεση. Έχω μια κυρία συνεργάτη δάμου στο συστασίδιο που κάνω, η οποία η γιαγιά της, η κατασάρκα γιαγιά της, είχε πνευματικό τον Άγιο Γεώργιο τον Κασλίδη, εκεί στα μέρη της Δράμας, στη Σύψα. Και όταν πήγαινε η γιαγιά, η Ανδρομάχη, πήγαινε να εξομολογηθεί στον Μαγκούλη. Μία μέρα φεύγουν οι γυναίκες από εκεί, όπως από το χωριό μέχρι το μοναστηράκι, ήταν περίπου 2,5-3 ώρες με τα πόδια, δεν ήταν κοντά. Δηλαδή οι άνθρωποι για να πάνε να δουν έναν παππούλι, περπατούσανε, α, είχε περπάτημα και μόνικο περπάτημα κι όλα. Και φεύγουν οι κυρίες του χωριού, οι γυναίκες, μια ομάδα, δεν την παίρνουν όμως μαζί για την Ανδρομάχη. Φτάνουν στο μοναστήρι, τους περιμένει ο Άγιος απ' έξω και τους λέει με αυστηρό ύφος. Δεν πήρατε όμως και την κυρία Ανδρομάχη μαζί σας, Μείναν αυτές. Γιατί η μία από αυτές είχε λίγο κακιούλα και δεν ήθελε να την πάρει. Ναι. Τότε θα περιμένετε εκεί απέναντι στο δέντρο να έρθει η κυρία Ανδρομάχη. Και τότε θα σας δεχτώ, για φαντάσου, 2-3 ώρες λέει περιμέναμε να έρθει η κυρία Ανδρομάχη, την οποία είδε ο παππούλης να έρχεται μόνη της. Είδε ο παππούλης να υποφέρει στη ζυγή της να ήταν μόνη της, γιατί υπήρχε και φόβος μέσα στα δάση και στα πλυνά που κυκλοφορούσαν και τα τσακάλια και οι αρκούδες ίσως τα ψηλά βουνά. Ο Γέρο Παΐσιος λοιπόν ήξερε ότι θα πάμε. Και όταν πήγαμε πάνω στο κελάκι και πήρα από την ευκαιρία πασχούλαψη και καθίσαμε σε κάτι ωραία κουτσουράκια που είχε και το ήταν σαν πολυθρόνες, εκεί άρχισε να μας παίζει το παιχνίδι, να ρωτάει για τους δικούς μας όλους, χωρίς εμείς να προλάβουμε να πούμε τίποτε. Και στο τέλος ο φίλος μου του λέει, παππούλη θέλω να εξομολογηθώ. Τι ωραία τάκα, απάντησε ο Γέροντας. Παιδάκι μου, θέλεις να εξομολογηθείς σε κανένα νέο αυστηρό καλόγερο ή σε κανένα παππούλι που να μην ακούει. Και του λέει εκείνος, όχι, σε έναν αυστηρό. Και μας έστειλε στον παπά Ισάκ, τον Λιβανέζο, που έγινε και σε μένα ο πνευματικός μου και είναι αυτός που με έσβολοξε με τον τρόπο του να μπω στην ιεροσύνη και να τον ευχαριστώ από το βάθος της καρδιάς μου. Και όταν ήρθε το τέλος του παπά Ισάκ και τον είδα για τελευταία φορά, κλαίγοντας μαντάλιασε και μου λέει, τελευταία φορά που τα λέμε. Εγώ παραξηγήθηκα. Ήταν μια χαρά. Είχε περπατήσει και είχε φτάσει στο βουνό πάνω εκείνη την ημέρα και είχε να δει το μοναστήρι του Γέροντα Παΐσιου στην Κόνιδα. Και όταν μου είπε τελευταία φορά, εγώ νόμισα ότι με διώχνει
και ότι δεν θα με ξαναθέλει για να με εξοβολεί. Και του λέω, δηλαδή, με διώχνεις. Όχι, παιδάκι μου, φεύγω. Δεν κατάλαβα εγώ. Μπήκε η κυρία Μαρία μέσα, η παπαδιά, να εξομολογηθεί και της λέει, πες στον Χρήστο ότι εγώ δεν θα σας καταδώ, φεύγω από τη ζωή. Μπαίνω μέσα, κλαίγοντας με αγκαλιάζει και μου λέει, ό,τι σου είπα να θα θυμάσαι, είναι η τελευταία φορά και σε ένα μήνα έφυγε από τη ζωή. Τόσες αγιότητες, τόση καθαρότητα, τόση ομορφιά έχουν αυτοί οι παππούλιδες, είχαν αυτοί οι παππούλιδες έτσι, έτσι, στη ζωή τους. Έτσι ακριβώς. Και ξέρεις κάτι, Ελπιδάκη, αυτό που μένει από τον Γέροντα Παΐσιο δεν είναι η άσκησή του η μεγάλη. Αυτό που μένει είναι η αγάπη του η μεγάλη. Μας αγάπαγε όλους, μας λάτρευε όλους. Όποιος κι αν πήγαινε εκεί θα έβρισκε μια αγκαλιά ανοιχτή, μια κατανόηση, ένα μεγαλείο ανθρωπιάς, ένα μεγαλείο αγάπης, ένα μεγαλείο που ήθελε να το ζει συνέχεια, να πηγαίνει, να πηγαίνει. Εγώ ξεκινούσα στη Θεσσαλονίκη και πήγαινα κάθε 15 μέρες για να δω τον κύριο Καπαΐσιο και την άλλη μέρα να φύγω. Τόσο πολύ μου άρεσε με την καρδιά μου να είμαι εκεί, να τον βλέπω, να τον ζω, να τον απολαμβάνω, να τον ακούω. Και όταν του μιλούσαμε τι θα πρέπει να λέμε στον κόσμο, ξέρεις τι έλεγε? Ας, παιδάκι μου, κανένας δεν ακούει λόγια, κανένας δεν ακούει κηρύγματα. Ό,τι μπορείς να ζήσεις και να δώσεις στον άλλο, είναι ένα χάδι, ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά. Να αγκαλιάζεται όπως αγκάλιασε, και είναι την Κυριακή το Ευαγγέλιο αυτό, ο πατέρας του Ασώτου, τον Άσο, τον γιο, έτσι μου έλεγε. Έτσι, τι ωραία αγκαλιά, λέει, τον έκανε. Και ας είχε κάνει του κόσμου τις αμαρτίες. Ει, ο Θεός, έτσι, δεν μας διώχνει με τις αμαρτίες. Πιο κοντά μας θέλει όταν κάνουμε αμαρτίες, για να μας δείξει την αγάπη του, να μας δείξει την καρδιά του, να μας δείξει ότι μας θέλει παιδιά του, ακόμα και όταν είμαστε κακά παιδιά. Παπά Χρήστο μου, θέλω και εγώ να μοιραστώ μαζί σας, πρώτη φορά θα το πω αυτό, και μαζί σας και με τους τηλεθεατές, και εγώ την δικιά μου εμπειρία, να το πω, με τον Άγιο Παΐσιο, τον οποίο βεβαίως δεν γνώρισα, αλλά να σας πω τι ακριβώς εννοώ. Πριν από αρκετά χρόνια έχω πάει διακοπές στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική συγκεκριμένα, έτσι, με μια φίλη μου, και ήθελα οπωσδήποτε να πάω στη Σουρωτή, εκεί, στον τάφο του Άγιου Παΐσιου, να προσκυνήσω. Δεν ήξερα το δρόμο, είχαμε νοικιάσει αυτοκίνητο. Δεν ήξερα το δρόμο, δεν ήξερα καθόλου. Και με ένα μαγικό τρόπο, δεν ξέρω πώς, κατευθυνόμουν με τόση ευκολία εκεί, στο μοναστήρι, στη Σουρωτή. Βρέθηκα τόσο μαγικά εύκολα εκεί και μόλις βρέθηκα και πήγα πάνω από τον τάφο του, ήταν σαν να, δεν ξέρω τι, ένα πράγμα πολύ μαγικό κι αυτό. Έκλαιγα συνεχώς, δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω, κάτι με τραβούσε εκεί, αλλά συνάμα ένιωθα και πάρα πολύ όμορφα που τον συνάντησα. Αυτό. Έτσι είναι ο παππούλης, σε χιλιάδες κόσμο. Έρχονται, ξανάρχονται, προσκυνάνε, ξαναπροσκυνάνε, τον φωνάζουν, τον καλούνε. Τρέχει, υπάρχει, είναι εκεί. Και όμως αυτός από την ταπείνωσή του, όταν το ρωτούσαν για αγιότητες του και τούτο και εκείνο και τον πείραζαν, ο ίδιος υπεδείκνε άλλους ότι είναι πάνω από αυτόν. Mm-hmm. Αχ, παιδάκι μου, τι έρχεστε να δείτε, μωρέ, εμένα, εγώ χαζός καλόγερος είμαι. Ένας καλόγερος που δεν κάνω τίποτα για το Θεό, να πάτε να βρείτε τον Παπαφώτη στην Λέσβο, έλεγε, στην Μυτιλίνη. Να πάτε να βρείτε τον Παπαευμένη το Σαριδάκι, που είναι ο τάφος του στην Κρήτη. Αυτοί, λέει, έχουν αγιότητα μεγάλη, και ο γέροντάς το πνευματικός του, ο Παπατήχων ο Ρώσος, για αυτούς τους τρεις έλεγε, έφτασαν εκεί που ήταν ο Άγιος Αντώνιος. Έτσι. Για φαντάσου, Ελπιδάκι μου, στην εποχή μας, που εμείς γκρινιάζουμε ότι όλα έχουν χαθεί και έχουν χαλάσει
και δεν υπάρχει αγάπη και Θεός και Εκκλησία, και όμως αυτοί κατόρθωσαν μέσα σε αυτήν την εποχή να φτάσουν τόσο ψηλά. Έχουμε λοιπόν Αγίους. Και επειδή ο ίδιος έλεγε συνέχεια να κάνετε φίλους Αγίους για να έχετε καλή παρέα, να τους έχετε φίλους τους Αγίους. Και πώς κάνουμε ρε γέροντα φίλους τους Αγίους μας? Να διαβάζετε κάθε μέρα τη ζωή των Αγίων που περνάει. Ξέρεις ότι κάθε μέρα έχουμε δεκάδες Αγίους, 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 Αγίους. Και αφού τους κάνετε φίλους, αφού τους διαβάσετε, να του λέτε Αγία Βαρβάρα θέλω να γίνεις φίλη μου, Αγία Γεώργια θέλω να γίνεις φίλος μου. Και θα γίνει κάποιος φίλος μας. Τι ωραία. Αυτό θέλουν οι Άγιοι. Για να μην νιώθουμε μόνιμα. Για να μην νιώθουμε δυστυχισμένοι. Έτσι ακριβώς. Για να μην νιώθουμε ότι είμαστε κάποιοι και υποφέρουμε μόνοι μας. Έτσι. Κανείς δεν είναι μόνος. Ο χριστιανός δεν πρέπει να νιώθει ποτέ. Διότι έχει φίλους και από τον ουρανό, έχει φίλους και από τη γη. Έτσι πρέπει να νιώθουμε μεταξύ μας ότι ο ένας είναι φίλος του άλλου. Παπαχρήστο μου, Παπαχρήστο μου. Με αυτό θα κλείσουμε και με αυτό το χαμόγελό σας που βλέπω τώρα απέναντί μου. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά. Και σύντομα καλή ατάφτευση στην Κύπρο. Αχ, σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε. Πω, 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 τι έχετε να πάθετε όταν θα έρθω εκεί. Τι έχετε να πάθετε. Τι έκπληξη ήταν αυτή. Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Σας περιμένουμε. Να είστε καλά, Ελβιδάκη μου. Να είστε καλά. Την αγάπη μας. Γεια σας. Και εμείς, και εμείς, και εμείς. Γεια σας, καλή συνέχεια. Με αυτό το χαμόγελο, πάντα, πάντα μου μένει αυτό το χαμόγελο μετά την συζήτηση με τον Παπαχρήστο μας. Πάντα έχω αυτό το χαμόγελο. Λοιπόν, να γνωρίσουμε τη